Μου το είπε η κόρη μου προχθές, δεν ξέρω αν έχει υποθεί αλλού, αλλά οφείλω να το μεταφέρω. Είναι δύο βαλίτσες, μία αρσενική και μία θηλυκή. Γνωρίζονται σε ένα μπαρ, σε κάποια φάση την νιώτη τους, ερωτεύονται και αποφασίζουν να παντρευτούν. Πηγαίνουν σε μία εκκλησία, παντρεύεται η αρσενική βαλίτσα με την θηλυκή βαλίτσα και ζουν ευτυχισμένα μαζί πάρα πολλά χρόνια έγγαμου βίου. Αφού έχουν περάσει λοιπόν δεκαετίες, έρχεται η ώρα που η αρσενική βαλίτσα πεθαίνει και έτσι η άλλη έμεινε χειραποσκευή. Λοιπόν. Κατέβηκε η θερμοκρασία από το μάχ. Πρέπει να τα λέω το καλοκαίρι αυτά, να μην δρώνουμε air condition. Λοιπόν, το House of Mirrors των Arch Enemy είναι το δεύτερο single του συγκροτήματος. Έρχεται ένα περίπου μήνα μετά το Deceiver που είχε προηγηθεί και δεν ξέρω πώς σου φάνηκε σαν κομμάτι. Ωραίο σαν κομμάτι. Έχει... Νομίζω λίγο άμα ότι είναι λίγο πιο heavy metal, εγώ ακούω το Arch Enemy, το κλασικό αυτό που αναμένουμε να ακούμε. Τώρα σαν βίντεο και σαν κομμάτι και λίγο περισσότερο τα solo ρε παιδιά. Έχουμε Loomis, έχουμε Amot, βάλ το λίγο να τους χαρούμε. Ναι ρε παιδί μου, λες ότι έχουν χρονόμετρο, 10 δεύτερα θα παίξεις τόσο. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτή είναι η συνταγή και αυτοί να ακολουθούν χωρίς να λείψει ούτε ένα σκόκο ζάχαρη από μέσα. Παιδί μου, εντάξει, αλλά λίγο. Και ακόμα και στο βίντεο, τώρα που είσαι στο solo, είναι η Αλίσσα. Τους δούμε. Ναι, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Και η αλήθεια είναι πως έχουν βγάλει δύο single, δύο βίντεο μέχρι τώρα, αλλά δεν μας έχουν πει αν πρόκειται να κυκλοφορήσουν δίσκο σε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν μας έχουν δώσει τίτλο. Γενικότερα, τήρουν σιγή ηχθείως και μας αφήνουν στην άγνοια, στο σκοτάδι. Ναι, αλλά θα βγει το άλμπουμ κάποια στιγμή. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί, εντάξει, ναι, είναι και ο Μάικο Άμοντ. Ο παδός του LP γενικώς, το έχει πει πολλές φορές, οπότε δεν θα μπουν πιστεύω στην λογική των singles, αλλά θα βγάλουν ένα δίσκο. Πάντως η Αλίσσα λέει ότι τους στίχους για αυτό το House of Mirrors τους έγραψε κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, όταν ήταν απομονωμένη στο σπίτι της στον Καναδά, μακριά από τον αγαπημένο της Doyle και από τα άλλα παιδιά. Ο Frankenstein. Τον Frankenstein, ναι, τον κιθαρίστα των Misfits. Και κατά τη διάρκεια αυτής της καραντίνας είδε πτυχές του εαυτού της που δεν τους είχε συνειδητοποιήσει, δεν τους γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εξού και το House of Mirrors, όπου έβλεπε ποιητικά αντανακλάσεις του εαυτού της που δεν τους ήξερε μέχρι τώρα. Ναι, το βλέπω αυτό, το καταλαβαίνω. Είναι ωραίο, είναι ποιητικό. Όλοι το είδαμε κι εμείς με τον εαυτό μας σε διάφορες βερσιόν μες στην καραντίνα, τόσες ώρες μες στο σπίτι. Περισσότερα σόλο. Σωστό. Το καταγράφουμε, θα το μεταφέρουμε. Ακούς, Mike Κόκκινε. Ακούς. Λοιπόν, στο TV World του Μάτι και του Metal Hammer, καλώς ήρθατε, παρακαλώ. Πάμε. Χαμός, ναι. Χαμός. Και τι σήμερα, τι έχουμε και τι δεν έχουμε σήμερα, Σήμερα, καταρχάς, θα πούμε πάλι για το πάρτι, 24 Δεκεμβρίου. Έχουμε τα παιδιά, έχουμε από Suicidal Angels και από Night Stalker εδώ πέρα μια πολύ ωραία συνέντευξη. Mm-hmm. Έχουμε νέα, έχουμε δηλώσεις, έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε και άλλα πράγματα. Γενικότερα εδώ στο TV War, οι πολύ φιλοί της εκπομπής, μπορεί να έχετε συνειδητοποιήσει, προσέξει, ότι έχουμε έτσι χαμελεόντιες τάσεις και μπορούμε να αποκτήσουμε διάφορους ρόλους κατά τον ορού της εκπομπής. Έτσι λοιπόν, σε λίγο, η αγαπημένη μας συμπαρουσιάστρια, η Hellfire, από συμπαρουσιάστρια θα μεταμορφωθεί σε συνεντευξιαζόμενη, όπου μαζί με τον Σάκη, τον τραγουδιστή και κιθαρίστα των Web, θα μας μιλήσουν για το νέο τους πόνημα, το νέο τους άλμπουμ, το Colosseum που κυκλοφορεί. Τι χρωματάρα είναι αυτή, ρε Hellfire. Είναι αυτό το του κρασιού. Καταπληκτικό. Ας το δείξω. Αυτό τώρα τι χρώμα είναι, πώς το λέμε. Το μπορντό, το... Κοίταξε, το λέμε... Πώς το λέμε, Burgundy. Burgundy, ναι. Του κρασιού. Του κρασιού. Ναι, κάπως έτσι. Οκ. Okay. Ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν σε λίγο με τους Web. Αργότερα θα υποδεχτούμε Suicidal Angels και Night Stalker. Night Stalker και Suicidal Angels. Έχουμε πολλά και διάφορα και πάμε να δούμε Volbeat. Να δούμε Volbeat και να δούμε και να πούμε μάλλον και για μια δήλωση του Michael Poulsen που λέει ότι δεν το αποκλεί να γίνει ένα καινούριο, να κάνει ένα καινούριο death metal δίσκο στο μέλλον.
Κοίτα, γενικότερα οι μουσικοί, όταν τους κάνουν σχετικές ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι, προσπαθούν να δώσουν μια διπλωματική απάντηση για να ξεφορτωθούν κατά κάποιον τρόπο την ερώτηση. Πολλές φορές τάζοντας πράγματα τα οποία και ποτέ δεν υλοποιούν, γιατί είναι πολλές οι περιοδίες και οι υποχρεώσεις και οι συνεντεύξεις και όλα αυτά τα πράγματα που συνοδεύουν μια μεγάλη μπάντα. Πόσο μάλιστα μια τόσο μεγάλη μπάντα όσο η Volbeat, αλλά τον Πούλσον τον πιστεύω. Ναι. Τον πιστεύω γιατί είναι ο παδάρα, το έχει αποδείξει. Έρχεται από τον death metal έτσι κι αλλιώς. Στο παρελθόν. Στο νέο δίσκο αφιερώνει και τραγούδι στη μνήμη του LG Bedroff των Tund. Γενικότερα. Το γυροφέρνει. Το γυροφέρνει, οπότε πιστεύω ότι σε κάποια φάση θα το κάνει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε ολοκένουργοι Volbeat και όταν επανέλθουμε, αλλάζουμε ρόλους έτσι. Όχι όλοι, έτσι, οι μισοί. Έτσι. Στο TV World του Manda και του Metal Hammer, μόλις είδαμε τους Volbeat στο Shotgun Blues από την τελευταία τους δισκάρα και γυρνάμε σελίδα. Αυτό εδώ είναι το νέο πέμπτο άλμπουμ των Web, το οποίο ονομάζεται Colosseum και με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε εδώ στο ροϊκό μας πλατό δύο μέλη του συγκροτήματος. Είναι ο Σάκης που τραγουδά και παίζει κιθάρα, είναι η Ελίνα η Θελπάρη, η οποία παίζει μπάσο και τραγουδά επίσης. Χαίρετε κύριοι και κυρίες, τι κάνετε? Χαίρετε. Πώς είστε, όλα καλά? Πολύ καλά, ενθουσιασμένοι με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ και φορτσάρουμε εκεί. Νομίζω πως, Χελπάρη μου επιτρέπεις, θα ξεκινήσω από τον Σάκη καθότι παλαιότερο μέλος. Νομίζω πως έχετε κάθε λόγο να είστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με αυτό το δίσκο. Χωρίς να θέλω να πω τίποτα για τις προηγούμενες δουλειές, νομίζω πως εδώ πέρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βήμα προόδου για το συγκρότημα σε όλα τα επίπεδα. Είτε μιλάμε για το μουσικό, είτε μιλάμε για το επαγγελματικό. Ναι, ακριβώς. Είναι σε όλα τα επίπεδα. Είναι ένα κομβικό, αν θες, άλμπουμ για μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο μας άλμπουμ. Εμείς το θεωρούμε το καλύτερο μας άλμπουμ. Αλλά είναι σίγουρα το πιο κομβικό μας άλμπουμ. Είναι το άλμπουμ με το οποίο σταθεροποιήθηκε το line-up μας. Είναι το άλμπουμ με το οποίο μπήκαμε σε ένα major label και κυκλοφορεί. Και είναι σίγουρα, μουσικά μιλώντας, δεν θέλω να πω από πλευράς μου ξανά είναι το καλύτερο μας άλμπουμ. Είναι σίγουρα ένα άλμπουμ το οποίο έχει γίνει όπως θα πρέπει να γίνονται τα άλμπουμ. Σάκη, αυτό που θα έλεγα εγώ, ακούγοντας το νέο δίσκο των Web και έχοντας παρακολουθήσει όλη την πορεία του συγκροτήματος από τις πρώτες μέρες μέχρι και τώρα, θα έλεγα πως το Colosseum είναι το πιο καθαρό άλμπουμ των Web. Και όταν λέω καθαρό, εννοώ πως είναι πάρα πολύ ευδιάκριτο το τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο δίσκο. Κάθε κομμάτι λειτουργεί αυτόνομα, παντού υπάρχει η σφραγίδα, ο ήχος της μπάντας, αλλά νομίζω πως σε κάθε τραγούδι κάνετε και μια διαφορετική πρόταση. Είτε παίζοντας πιο επιθετικά, είτε πιο μελωδικά, είτε πιο ρυθμικά, είτε βάζοντας μέσα τις συμφωνικές αναφορές, είτε τις αναφορές από την Ανατολή, είτε ακόμα στο instrumental κομμάτι που κλείνει το δίσκο, που ολοκληρώνει το άλμπουμ. Νομίζω πως κάθε τραγούδι ξεχωριστά αποτελεί και μία πρόταση από ένα μέρος της ταυτότητας της μπάντας. Ισχύει αυτό. Ισχύει, ναι. Ισχύει και θέλαμε κάθε κομμάτι να έχει τη δική του πρόταση να πει. Ένα διαφορετικό έργο, αλλά όλα μαζί να αποτελούν ένα δυνατό σύνολο. Με την Ελίνα έχουμε κάνει κάνα δυο κουβέντες σχετικά με το Colosseum. Ελίνα, η διαδικασία της σύνθεσης αυτή τη φορά ως νέο μέλος στην μπάντα, πώς ήταν και πόσο δεκτικός, αν θέλεις, ήταν ο Σάκης στο να μπει ένα άτομο καινούριο, το οποίο όμως να έχει την τάση να συνεισφέρει στο όραμα των Web? Βγήκε πολύ αβίαστα, θα έλεγα, και ήταν από την αρχή το πλάνο έτσι. Και οι τέσσερις στην μπάντα να βάλουμε το λιθαράκι μας και να είναι αυτό που είπε και στην αρχή ο Σάκης, δηλαδή κάτι πιο ομαδικό και να έχει την ταυτότητα αλωνών. Υπήρχε ελευθερία έκφρασης από την αρχή και ο καθένας το πήγε όπως του βγήκε, δηλαδή. Okay. Αυτό εδώ είναι το Colosseum με το καταπληκτικό εξώφυλλο του Γιάννη του Τούσακη. Ο τίτλος Colosseum, τα είχαμε πει και με την Χελπάρε πριν από μια-δυο εβδομάδες εδώ, η αρένα στην οποία μπαίνει ο κόσμος για να δει βία, άρτων και θεάματα, να πάρει τα ψωμιά που τους πετάγανε τότε και να πάει σπίτι του ήσυχος αφού έχει χορτάσει αίμα. Ακριβώς. Ναι, κοίταξε. Από πού ξεκίνησε σαν ιδέα αυτό? Θα σου πω. Υπάρχει αναφορά καταρχάς και στο ίδιο το Colosseum, ναι, μέσα στο άλμπουμ, στο μόνιμο κομμάτι. Όμως η ιδέα ξεκίνησε από αυτό που βλέπω να συμβαίνει στην κοινωνία γενικά, το οποίο είναι ότι βλέπω τους ανθρώπους να αναζητούν αυτή τη βία. Δεν την έχουν πλέον σε αρένα.
την έχουν όμως στα κινητά τους, που τους βλέπεις να τσακώνονται σε σχολεία, στα social media, την έχουν στα reality show που βλέπουν, τα οποία δεν τα βλέπουν για τους φανταστικούς χαρακτήρες που υπάρχουν εκεί πέρα, τα βλέπουν γιατί θέλουν να δουν αυτούς τους φανταστικούς χαρακτήρες να τσακώνονται. Γενικά, ακόμα κι αν πας και σε ένα σχολείο με μικρά παιδιά, δεν είναι μια πολύ κλασική σκηνή που θα δεις δύο παιδάκια να πλακώνονται μεταξύ τους, ένα παιδάκι να φωνάζει «παιδιά, ξύλο» και να μαζεύονται τα άλλα για να δούνε. Και να το γράψουν με τα κινητά τους. Ναι, και όχι γι' αυτό. Οπότε, από αυτό, παρατηρώντας γενικότερα αυτό το πράγμα, βλέπω ότι οι άνθρωποι έχουν πολύ βίαια ένστικτα, τα οποία θέλουν ακόμα να τα διοχετεύσουν. Mm-hmm. Δεν το παραδέχονται κιόλας. Είναι όλοι world peace και τέτοιες παραμυθιές. Οπότε αποφάσισα να τους δώσουμε αυτό που θέλα. Σάκη, το άλμπουμ, το πέμπτο άλμπουμ των Web, κυκλοφορεί από την πολύ σπουδαία Metal Blade Records. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την για την προώθηση του ονόματος των Web. Σίγουρα η επιλογή από ένα τόσο μεγάλο label σε κάνει να νιώθεις καλά σαν άνθρωπος, ότι κάποιοι άνθρωποι με τόσο μεγάλη εμπειρία και τόσο μεγάλη γνώση για το χώρο επιλέγουν τη δουλειά μου, και σίγουρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά νομίζω πως το σημαντικότερο είναι ότι σε εσάς τους ίδιους, και θέλω να πείτε και οι δύο γι' αυτό, δημιουργεί τάση για ακόμα πιο σκληρή δουλειά και γεννά απαιτήσεις. Βέβαια, βέβαια. Κοίταξε, σίγουρα δεν διαπραγματεύεται αυτό το να είσαι σε ένα πολύ μεγάλο label όπως είναι η Metal Blade. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ την πάντα. Έχεις πλέον ένα team ανθρώπων το οποίο ασχολείται μαζί σου. Εξαρτάται βέβαια την εταιρεία, έτσι, γιατί υπάρχουν και πολύ μεγάλες εταιρείες που μπορεί να χαθείς μέσα. Είναι η εταιρεία που πρέπει να υποστηρίζει τον καλλιτέχνη και να είναι και οπαδός. Και εδώ μιλάμε για τη Metal Blade που είναι κατεξοχήν πρώτη στο θέμα του οπαδού. Mm-hmm. Οπότε εκεί πέρα ξέρεις ότι θα είναι και προσεγμένο και στοχευμένο αυτό που θα γίνει. Και πόσο μάλλον σε μία περίοδο το μεγάλο μπράβο για την μπάντα είναι το ότι υπέγραψε σε μία πολύ δύσκολη περίοδο που δεν, δηλαδή με την πανδημία και να έχουν παγώσει τα tour και την αβεβαιότητα, το να δει κάτι σε αυτό το υλικό και να πει «ωραία, παίρνω το ρίσκο, σας υπογράφω και προχωράμε», είναι πολύ μεγάλο και εννοείται τώρα πρέπει η μπάντα να φορτσάρει ακόμα παραπάνω. Τώρα πρέπει να υποστηρίξει αυτό που έγινε. Θα ήθελα να μιλήσουμε για κάποια συγκεκριμένα κομμάτια του δίσκου, αν έχετε κι εσείς την διάθεση. Το Dark Web το έχει δει ο κόσμος, έχει άποψη. Το Murder of Crows παίζει να είναι το αγαπημένο μου κομμάτι με αυτές τις μελωδίες, τις πολύ ωραίες που έχει μέσα. Αλλά το κομμάτι στο οποίο θέλω να μείνουμε σε πρώτη φάση είναι το 5α, το οποίο φαντάζομαι τον κόσμο σε συναυλίες να βγαίνει και να τραγουδάει για το Morning Star, για τον Άγγελο του Φωτός. Πραγματεύεται το μαγικό σύμβολο της 5α. Αναφέρει το Morning Star, αναφέρει τον Αιωσφόρο, έχει και αναφορά στην αρχαία Ελλάδα που από εκεί πέρα προήλθε το σύμβολο πρώτα από τον Πυθαγόρα. Και επίσης το ίδιο το κομμάτι αυτό, ακόμα και μουσικά να το πάρεις, είναι βασισμένο στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Mm-hmm. Το Colosseum, το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου που ξεκινάει αργά, μπείτε μέσα στην αρένα και μετά μακελιό. Ακριβώς αυτό είναι. Ναι. Και αυτό περιγράφει. Χαίρομαι που το πιάνω το σκεπτικό σας. Είναι ένα θεατρικό κομμάτι. Ναι. Πολύ θεατρικό κομμάτι. Είναι από την πλευρά του μονομάχου κιόλας. Ότι είναι εκεί πέρα, ξέρει τη μοίρα του, ξέρει ότι είναι αναλώσιμος. Λέει, είμαι εδώ για να προσφέρω το θέαμα. Και μετά γίνεται και μουσικά και στιχουργικά η ανατροπή. Όπου βρίσκονται οι μονομάχοι εκεί που είναι οι βασιλείς, ας το πούμε, οι πλούσιοι. Και τότε πάνε σε αυτούς και γίνεται το δεύτερο μακελιό. Τι ωραία. Χωρίς να θέλω να μειώσω κανένα από τα κομμάτια του δίσκου, απλά αναφέρομαι σε αυτά τα οποία μου έκαναν προσωπικά εντύπωση και θέλω να μου πείτε δύο κουβέντες για το καθένα από αυτά. Και συνεχίζω με το Ensanguined, το οποίο έχει ένα άρωμα ανατολής, λες και είσαι μέσα σε ένα παζάρι στο Μαρόκο και ξαφνικά γίνεται μαύρος ο ουρανός και αρχίζει ο κατακλυσμός. Ναι. Μπραφέρω τις δικές μου εικόνες, παιδιά, σε κάθε κομμάτι. Το Ensanguined είναι ένα πάρτι βρικολάκων, τελείως. Okay. Είναι ένα πάρτι βρικολάκων στην Ανατολή. Mm-hmm. Είναι ένα bloodbath. Στιχουργικά αυτό συμβαίνει επί της ουσίας.
Και φυσικά θέλω να μου πείτε δύο κουβέντες για το κομμάτι που δεν έχει στίχους, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα, το December 13. Ναι. Καταρχάς να πούμε, ναι, μπορεί η εκπομπή να παίξει 19 του μηνός, αλλά η συνέντευξη γίνεται 13. Του μηνός. Ναι, αν και δεν πιστεύω στις συμπτώσεις, καμιά φορά. Ναι, είναι, ναι, πάρα πολύ ωραία σύμπτωση. Σήμερα έχουμε 13 Δεκεμβρίου. θα σου πω καταρχάς τι σημαίνει 13 Δεκεμβρίου. Αν και νομίζω αρκετοί γνωρίζουν τους μισούς λόγους που θα αναφέρω, ότι είναι το μνημόσυνο του Τσακ. Είναι το μνημόσυνο του Βόρελ. Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Τσακ, 13 Δεκεμβρίου 2001 πέθανε ο Τσακ, 13 Δεκεμβρίου 2002, μια καινούργια μπάντα, η Web, έκανε το πρώτο της live. Μια φοβερή σύμπτωση αυτή. Και θυμάμαι στο Τάρταρους, όποιος έχει δει το βίντεο κλιπ του Τάρταρους που είμαι εγώ πάνω σε ένα άλογο εκεί και σφάζω κάτι τύπου. 13 Δεκεμβρίου του 2017 χρειάστηκε να γίνει ευθανασία και την ώρα που γινόταν η ευθανασία λαμβάνω και το μήνυμα για τον Γόρελ ακριβώς την ίδια μέρα, οπότε κάποιοι κύκλοι σε αυτή την ημερομηνία ξεκινούν, κάποιοι κλείνουν και ήταν μια ημερομηνία και για πολύ βασικές επιρροές για μένα τουλάχιστον, αλλά και για την μπάντα που είναι κάτι προσωπικά πολύ δικό μου, το οποίο η ιδέα η αρχική ήταν να εκφραστεί μέσα από ένα κομμάτι, αλλά δεν υπήρχαν λόγια να εκφράσω αυτά τα πράγματα όπως θα ήθελα, γιατί είναι κάποια, κάποια γεγονότα που σε σημαδεύουν πάρα πολύ δυνατά, τόσο δυνατά που πραγματικά δεν μπορείς να τα εκφράσεις. Παιδιά, να δούμε το βίντεο για το Dark Web, το οποίο ξέρεις, και όταν το είδα πρώτη φορά να σκάει σαν τίτλος μου, με παραξένεψε κάπως. Λέω, για τον εαυτό τους μιλάνε. Και μετά πήγε το μυαλό μου σε όλα αυτά τα πράγματα, τα παράξενα τα οποία συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο του ίντερνετ. Και είχε κάνει και ένα πολύ θεατρικό βίντεο κλιπ για αυτό. Το έχουμε δει 1-2 φορές, αλλά νομίζω πως είναι ευκαιρία να το ξαναδούμε. Για πες μου για το κλιπ αυτό. Είναι ένα βίντεο, θέλαμε να είναι πιο ακραίο μάλλον από όσο βγήκε. Αλλά τώρα το μαζέψαμε, ναι, λίγο, να σου πω την αλήθεια. Θέλαμε να είναι ιδιαίτερο, θέλαμε να είναι ένα όμορφο metal βίντεο. Μέσα στο βίντεο υπάρχει θεατρικότητα, έχουμε πολλές αλληγορίες και συμβολισμούς. Δεν θέλω και δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Κάναμε μια δουλειά και ορίστε. Και ελπίζουμε να αρέσει. Ναι. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εσύ αλλάζεις ρόλο και τα λέμε σε λίγο. Να σου πω και ευχαριστώ για παρεθεσούλα. Γιατί μιας και είπες ότι σου άρεσε το Murder of Crows, ναι, το ξεχώρισες, θα έχουμε το επόμενο βίντεο γι' αυτό. Καταπληκτικά. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Πάμε, βλέπουμε τους web, στο Dark Web και επανερχόμαστε. Καταπληκτική, σπουδαία, ανίκητη Iron Maiden από το Legacy of the Beast Tour στο φοβερό Flight of Icarus, όπου από αυτό και λοιπά έρχεται και αυτό το φοβερό αισθαντανέ, αυτό το καταπληκτικό στιγμιότυπο που έχει πιάσει τον Steve Harris με τον μπάσο του και από πίσω φαίνονται τα φτερά του Ίκαρου. Πάρα πολύ ωραία εικόνα αυτή. Της ανάγγελος της μουσικής. Αυτό είναι, αυτό ακριβώς είναι ο Steve Harris. Περιμένουμε τους Maiden στις 16 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Ένα iconic band, είναι ένα iconic venue, κάπου διάβασα και δεν θα μπορούσε να είναι πιο αληθές το σχόλιο. Η προπόληση από ό,τι διαβάζω στα διάφορα δελτία τύπου πάει τρένο. Ναι. Έχουν ήδη γίνει sold out κάποια εισιτήρια. Έχει τιμηθεί πολύ και το φυσικό εισιτήριο, ναι, έτσι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω βέβαια για πόσο καιρό θα υπάρχουν, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι. Maiden, Maidenara λοιπόν, μπήκαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής και... Για και λέμε για Maiden. Ναι. Να πούμε και μία δήλωση του Biff Byford από Saxon. Ναι. Ο οποίος λέει ότι τα πρώτα άλμπουμ των Saxon, όπως το Denim & Leather και το Strong Arm of the Law, είναι εξίσου καλά και σημαντικά όπως το Number of the Beast των Iron Maiden. Και αναφέρει κιόλας και μία περιοδία που είχαν το 83, mm-hmm, ήταν support στους Maiden και κάπου στη μέση τους σταμάτησαν, δηλαδή τους βγάλαν από support. Δηλαδή δεν κατάλαβα ποτέ γιατί και τι έγινε,
Πάντως λέει, δεν το λέω εγώ, μου το είπανε, το άκουσα, μάλλον λέει ότι ο Μπρους Ντίκινσον είχε πει ότι δεν θέλει, δεν του αρέσουν, κάτι δεν πάει καλά. Δεν λέει συνήθως τέτοια ο Μπιφ και δεν ξέρω πώς το έφερε η κουβέντα έτσι. Υπάρχει αμέριστος σεβασμός στους Μπιφ και στην Σαξονάρα, παθολογική αγάπη και πολύ μεγάλος έρωτας. Για κάποιους όντως μπορεί τα άλμπουμ των Σάξο να είναι πιο σημαντικά, για κάποιους άλλους τα άλμπουμ των Maiden να είναι πιο σημαντικά. Δεν θέλω να σχολιάσω τη συγκεκριμένη δήλωση. Για τον καθέναν είναι αυτό που είναι και ό,τι έχει γράψει ιστορία. Ναι. Όπως είπες, δεν μας συνηθίζει τέτοιες δηλώσεις. Ναι. Ήταν και λίγο περιττές αυτές τις δηλώσεις, τέλος πάντων. Ναι. Τώρα λοιπόν με τον νεποτισμό στο metal. Αχ, νεποτισμό στο metal. Έχουμε τον γιο του Corey Taylor από Slipknot. Ναι. Ο γιος του Corey Taylor, ο Griffin, έχει γίνει 19 χρονών. 19 χρονών ετών, ναι, ο Griffin. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχει μια μπάντα που λέγεται Vented και τώρα έτσι κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Έχουν βγάλει κάποια singles, έχουν κάνει κάποια live, όχι ακόμα κάποιο album. Αλλά μας λέει λοιπόν ο Griffin ότι επειδή κοιτάει γενικά τα social media και βλέπει, θέλει να βλέπει την ανταπόκριση, είδε αρκετά hate comments και ασχολήθηκε με αυτά σε βαθμό που, όπως λέει ο ίδιος, περιγράφει, ρε παιδί μου, τα διάβασε, μετά πήγε, γέμισε την πανιέρα με νερό, μπήκε μέσα, έβαλε τα κλάματα. Το καημένο, μωρέ. Τον πήρα από κάτω γενικά. Έλα, μωρέ, ναι. Μικρό παιδάκι. Αχ, κρίμα. Κοίτα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο Griffin ότι όντας γιος ενός τόσο διάσημου, επιτυχημένου και σπουδαίου καλλιτέχνη όπως είναι ο Corey Taylor, ο τραγουδιστής των Slipknot, επιλέγοντας ο ίδιος να κάνει μουσική καριέρα και μάλιστα στον χώρο του metal, μοιραία, δηλαδή το στοίχημα το δίνει μηδέν, θα ερχόταν αντιμέτωπος με τέτοιου είδους σχόλια και σίγουρα πολλά από τα οποία είναι άδικα και τον στοχοποιούν μόνο και μόνο επειδή είναι παιδί ενός τόσο σπουδαίου και φτασμένου καλλιτέχνη. Δικαίως στεναχωρήθηκε, αλλά πιστεύω πως όντας ένα νέο παιδί της γενιάς του ίντερνετ, αυτός γεννήθηκε με το ίντερνετ στην κούνια, δηλαδή δεν το ανακάλυψε όπως εμείς σε κάποια ηλικία και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να το περιμένει και κάπως να έχει προετοιμαστεί γι' αυτό για να μην στεναχωριέται, μωρέ. Σίγουρα, αλλά άλλο να το περιμένεις και άλλο να το βλέπεις και ναι, ειδικά σε μια τέτοια ηλικία που, εντάξει, όταν ξεκίνησε τα 17-18, ναι, τώρα 19, είναι πολύ ευαίσθητη ηλικία για κάτι τέτοιο. Σου έρχεται λίγο απότομο και πόσο μάλλον όταν έτσι ξαφνικά έχεις τόσο μεγάλη προβολή και χωρίς να είναι για εσένα, είναι λόγω του μπαμπά, ας πούμε. Οπότε έρχονται πακέτο όλα τα άσχημα σχόλια. Εντάξει, έρχονται πακέτο. Νομίζω πως κάποιος πρέπει να του πει και ο ίδιος σε κάποια φάση θα βρει την οριμότητα να καταλάβει πόσο μεγάλο προσόν είναι γι' αυτό και πόσο πολύ τυχερός είναι να έχει ένα τόσο άμεσο και σχετικά εύκολο βήμα στην μουσική βιομηχανία και να κάνει βήματα που άλλα συγκροτήματα παιδεύονται πάρα πολλά χρόνια στον χώρο του underground και ενδεχομένως δεν καταφέρνουν να κάνουν τα βήματα αυτά. Δηλαδή, μη στεναχωριέσαι, Γκρίφιν, αλήθεια, τα πράγματα είναι υπέρ σου, αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε και Paradise Lost, θα βγάλουν ένα box set, το οποίο λέγεται The Lost and the Painless, με αφορμή τα 30 χρόνια που κλείνει η αλμπουμάρα το Gothic. Πόσα? 30. 30, ε. 30. Κοίτα, αλμπουμάρα το Gothic, βάφτισε ένα ιδίωμα, άλλαξε έναν ολόκληρο ήχο, επηρέασε πάρα πολύ, καλά κάνουν και κυκλοφορούν αυτό το box set που έχει μέσα demo και live της εποχής. Υπάρχουν γκουρμεδιάριδες παρανταστικοί, οι οποίοι θα το... Είστε ένας γκουρμεδιάρης εδώ. Ναι, οι οποίοι θα το εκτιμήσουν. Και μετά έχουμε τον Ναϊόμι από Black Sabbath φυσικά, ο οποίος περιμένει να πάρει τα master tapes από το Born Again για να φτιάξει τον ήχο όπως ήθελε εξ αρχής να ακούγεται, όπως ήθελε αυτός να είχε το όραμα να βγει. Κοιτάξτε, το Born Again είναι ένας δίσκος ο οποίος έχει πάρα πολύ παρασκήνιο πίσω, είναι ότι έχει φύγει ο Dio από τους Black Sabbath και ο Ναϊόμι παίρνει στους Black Sabbath τον τραγουδιστή τον Deep Purple, τον Ian Gillan. Δηλαδή έναν σπουδαίο, ήδη φτασμένο και πανδιάσιμο τραγουδιστή με πολύ χαρακτηριστική φωνή, η οποία είναι ταυτόσιμη με τον ήχο των Deep Purple, τουλάχιστον στα πρώτα τους άλμπουμ. Οι φήμες από εκείνη την εποχή λένε πως οι δυο τους βρέθηκαν σε μια μπειραρία ονόματι η Αρκούδα, The Bear, στην Οξφόρδη και αφού ήπιανε ένα κουβά κονιάκ, την άλλη μέρα βρέθηκαν να παίζουν μαζί στους Black Sabbath χωρίς να θυμούνται πώς. Φτιάξαν αυτό το δίσκο, ο οποίος
Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι εντελώς fucked up ο δίσκος. Δηλαδή είναι κάτι από Sabbath, κάτι από Deep Purple. Έχει έναν ήχο, ό,τι να είναι. Και αυτό το πράγμα του δίνει την μοναδικότητά του. Σίγουρα δεν διεκδικεί γκράμι ηχοληψίας και παραγωγής, αλλά ένα αυτό. Μεγάλε, άστο όπως είναι. Μην το πειράξεις καν. Αυτό Bourbon. Ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τους Suicidal Angels τώρα. Να ανέβουν λίγο οι στροφές. Και σε λίγο υποδεχόμαστε εδώ στο πλατό τον Αντρέα από τους Night Stalker, τον Ορφέα από τους Suicidal για να μιλήσουμε για το party, live party του Metal Hammer την Παρασκευή που μας έρχεται στο Fuzz Club. Πάμε. Στο TV World του Mad και του Metal Hammer συνεχίζουμε. Μόλις είδαμε τους Suicidal Angels στο Bloody Ground και γιατί αυτό. Γιατί κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, την Παρασκευή που έρχεται, παραμονή Χριστουγέννων, 24 του μήνα, οι Suicidal Angels μαζί με τους Night Stalker. Και σαν opening act τους Lazy Man's Load εμφανίζονται ολοζώντανα στο Fuzz Club στην Οδό Πειραιώς σε ένα live party που διοργανώνει το Metal Hammer. Είναι τα χριστουγεννιάτικα μας σε κάλαντα και γι' αυτόν τον λόγο ο Αντρέας τον Night Stalker, ο Ορφέας τον Suicidal είναι σήμερα μαζί μας εδώ για να μιλήσουμε για την βραδιά αυτή και για οτιδήποτε άλλο φέρει κουβέντα. Γεια σας παιδιά! Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Γεια σου, Χάκο. Τι γίνεται, όλα καλά? Όλα σούπερ. Θα μπούμε στο συναυλιακό. Θέλω λίγο γενικότερα να δούμε πού βρίσκεται η κάθε μπάντα αυτή την εποχή. Αντρέα, πού είστε γενικότερα με τους Night Stalker? Έχουμε κλείσει αρκετά live εδώ Ελλάδα για Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Ελπίζω να γίνουν να μην μας κλείσουν. Και για Μάρτιο, Ευρωπαϊκή Περιοδία. Έχουμε κλεισμένα μέχρι Ιούνιο που έχουμε και ένα αγγλικό tour. Αυτά προς το παρόν. Γενικότερα, κάνατε κάποιες σποραδικές εμφανίσεις όλο αυτόν τον καιρό του lockdown, αλλά σε καμία περίπτωση η μπάντα δεν ήταν full on. Ναι, γιατί όλες αυτές οι εμφανίσεις ήταν με καθίσματα, με καθήμενους, που όπως καταλαβαίνεις, οι rock metal συναυλίες δεν γίνονται έτσι. Πώς ήταν η εμπειρία με τους καθήμενους? Έφτανε το τελευταίο κομμάτι και σηκωνόντουσαν όλοι και έλεγα: τώρα ξεκινάει το live. Αλήθεια. Ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό αποτελεί παρελθόν και εσείς κάνατε ένα live με καθήμενους. Εμείς κάναμε με καθήμενους και είπα ακριβώς το ίδιο πράγμα και τελείωσε η συναυλία. Ναι. Ναι, ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Πού βρίσκονται οι Suicidal Ορφέ αυτόν τον καιρό? Ήθελα να πω στον Αντρέα ότι μακάρι να γίνει αυτό που έχουν κανονίσει για το Μάρτιο. Μακάρι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Mm. Εμείς είχαμε κάποιες ακυρώσεις. Δεκέμβριο τώρα είχαμε κάποια shows τα οποία ακυρωθήκανε και ετοιμάζουμε κι εμείς κάποια ελληνικά. Θα πούμε περισσότερα λογικά με τον καιρό. Ναι, θα τα πούμε στην πορεία. Ξέρεις, ανακοινώσαμε με πολύ μεγάλη χαρά αυτό το live. Οι Night Stalker μαζί με τους Suicidal θα είναι σίγουρα μια καταπληκτική βραδιά. Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου έδειξε ενθουσιασμένη με αυτή την επιλογή και με αυτό το πάντρεμα συγκροτημάτων. Αλλά ακούσαμε και κάνα δύο παραφωνίες. Τι σχέση λέει έχουν αυτές οι δύο μπάντες μεταξύ τους? Και ξέναμε λίγο το κεφάλι μας. Και εμείς το ίδιο. Ναι, γιατί? Εντάξει, ένα φεστιβάλ είναι rock metal. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν έχουν σχέση. Εντάξει, εννοείται, ναι, ξεκάθαρα. Με Αντρέα, ξέρεις, πρώτη περιοδία Suicidal Angels. Ναι. Ευρωπαϊκή, βαλκανική τέλος πάντων. Ναι, 2007. 6-7. Είναι ένα δυνατό πακέτο αυτό. Τώρα, εντάξει, νομίζω ότι θα ακούσουμε τι λέει η πλειοψηφία, ρε παιδί. Νομίζω ότι ο κόσμος ενθουσιάστηκε και θα το δείξουν και στο Fuzz αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια στόματα που λένε τι σχέση έχουμε, τι σχέση έχουμε. Ξέρω, αυτή είναι η σχέση μας. Ναι, εγώ νομίζω, Χάκο, έχω φτάσει στην εποχή που πάντα κάποιος θα γκρινιάξει για κάτι. Ναι, ναι. Δηλαδή και τα τέλεια να τα κάνεις, θα ακούσεις μια γκρινιά. Εντάξει, αυτό είναι σημείο των καιρών τώρα. Νομίζω πως, πέφτουμε κι εμείς βέβαια στην παγίδα και ήδη συζητάμε τώρα για το τι λένε τα αρνητικά. Ενώ θα πρέπει να μιλάμε τώρα για το. Ακριβώς. Τι χαμός έχει να γίνει στις 24 Σωστό. Του μήνα, δηλαδή είναι φοβερό. Σωστό. Σωστό. Ναι, έχει ένα point. Αντρέα, τι κάνει ένα live το Night Stalker? Καλό live. Ξέρω πως σας βγαίνετε πάνω στη σκηνή και τα δίνετε όλα, είτε από κάτω είναι 5, είτε είναι 5.000. Αλλά για σένα, τι είναι αυτό που το κάνει το live super? Κοίταξε, Χάκο, πάντα πρέπει να παίζεις, είτε έχει 5 είτε 5.000, πάντα πρέπει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό. Τώρα, αν θα βγει καλό, είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνουμε εμείς οι μουσικοί από πάνω. Συνήθως, όταν έχεις καλό ήχο πάνω και παίζεις, θα σου βγει καλά και κάτω. Ναι. Παίζει ρόλο αυτό, ναι. Αυτά είναι τώρα τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες ενδεχομένως στον κόσμο δεν τον αφορούν. Και λέει τι με νοιάζει εμένα, αν άκουγε αυτός καλά πάνω ή αν δεν άκουγε καλά. Το θέμα είναι να γκρουβάρει ο κόσμος από κάτω. Δηλαδή η ενέργεια και η ένταση και η δύναμη παίρνεται από τον κόσμο. Δεν... Κοίτα, πλέον ο Αντρέας παίζει 100 χρόνια, ρε παιδί μου, και εγώ παίζω, ξέρω εγώ, 30. Εμείς έχουμε παίξει και σε 11 και σε 14 άτομα, κάποιες εποχές δηλαδή. Πρέπει να, ό,τι όσο ο κόσμος και να είναι από κάτω, πρέπει να το νιώθεις και να το δίνεις. Ό,τι παίρνεις και 15 άτομα να είναι, ό,τι παίρνεις πρέπει να δίνεις.
Τώρα, εντάξει, ναι. Βέβαια, αν σου πάνε όλα καλά στη σκηνή, θα είναι όλα σούπερ και για τους 11 ανθρώπους, εννοείται. Ναι. Πάντως εδώ πέρα δείχνει με την πρωτοβουλία αυτή που πήρε το Metal Hammer και ο ηρωικός μας διευθυντής, ο Κώστας Αγρονόπουλος, να φτιάξουμε αυτό το συναυλιακό πακέτο, το Night Stalker Suicidal Angels. Ξαφνικά τι έγινε, γέμισε η Ελλάδα Night Stalker Suicidal Angels. Σαλονίκη σίγουρα. Α, ναι, έχει ανακοινωθεί και Θεσσαλονίκη και μπορεί και σε τρίτη πόλη. Μπορεί και σε τρίτη πόλη. Ναι. Για να μπορεί δούμε. Και σε τέταρτη, θα δούμε. Λες. Εμένα μου έχουν πει ότι είναι δυνατό πακέτο, έχουν ενδιαφερθεί αρκετοί προμότες. Όντως, άρεσε αυτό, ναι. Και σε άλλους. Εντάξει. Ίσως αυτό το διαφορετικό πάντρεμα, δεν ξέρω. Άρεσε πάντως. Ναι, γενικότερα, κοίτα, εμείς το βλέπουμε και μέσα από τα social media του Metal Hammer και με τον κόσμο με τον οποίο μιλάμε, ότι πλέον όλη αυτή η ιστορία με τα είδη και με τα υποειδιώματα έχει αρχίσει και φθήνει. Και ο κόσμος θέλει να περνάει καλά, ανεξάρτητα από το τι παίζει ο ένας και τι παίζει ο άλλος, και τα αντιλαμβάνονται όλα σαν rock and roll. Και πάμε να βγούμε δύο γαμάτες μπάντες οι οποίες παίζουν εγγυημένα πάρα πολύ καλά και πάμε να διασκεδάσουμε. Δηλαδή, αυτό ισχύει, είναι το feeling. Αυτό που λες, Χάκο, και υπήρχε feedback από κανένα δύο-τρεις ανθρώπους που τώρα που κάναμε κάποια live που μου λέγανε «Α, παίζετε με Suicidal!» Και τους έχω δει εκεί, τέλεια. Και δεν περίμενα αυτοί οι άνθρωποι ότι ακούγανε thrash metal, ας πούμε. Και λέω «Αυτό είναι». Όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας ήσασταν καθόλου δημιουργικοί? Ναι, έχουμε γράψει δίσκο. Για πες. Έχει τελειώσει ο δίσκος. Πότε με το καλό? Θα δούμε τώρα που το επιτρέψουν οι συνθήκες. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Πλέον βλέπεις ότι και τα βινίλια αργούν να τυπωθούν, αργούν βασικά τα πάντα. Οι εταιρείες δεν έχουν τίποτα. Οπότε όταν το επιτρέψει η κατάσταση και ο δίσκος είναι έτοιμος, δηλαδή εμείς τον βγάζουμε και ξέρεις, τον γράφουμε και αύριο. Αλλά περιμένουμε το πράσινο φως. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Όταν σας ρώτησα νωρίτερα, Αντρέα, για το ποια είναι τα μελλοντικά πλάνα, είπες ότι ετοιμαζόμαστε, έχουμε ανακοινώσει περιοδίες, θα βγούμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δεν μου είπες κάτι για νέα μουσική. Είναι πολύ πιο σημαντικό το live των Night Stalker από το να φτιάξουν ένα νέο δίσκο? Χάκο, εμείς το βλέπουμε εξίσου σημαντικό. Ναι. Δηλαδή και η δημιουργία του άλμπουμ, αλλά και το live είναι αυτό που, όπως ο Αργύρης μου λέει, είμαστε μια rock μπάντα και πρέπει να κάνουμε live. Αυτά απλά πράγματα, ξεκάθαρα. Το είπα και με τη φωνή του, ε. Ναι, όχι, η αλήθεια είναι ότι ο Χάκο μας πήγε λίγο πίσω εμάς η πανδημία και το lockdown. Δεν βρισκόμασταν καν για πρόβες. Δηλαδή το άκουσα τώρα από τον Ορφέα και τους θεώρησα τυχερούς για αυτό το πράγμα. Γιατί μας τύχησε και ψυχολογικά αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, επειδή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που πήραμε όλα τα δικαιώματα πίσω από όλα τα παλιά μας άλμπουμ, θα αρχίσουμε όλη τη χρονιά να κάνουμε επανακυκλοφορίες σε πάρα πολλά άλμπουμ τα οποία τα θέλει ο κόσμος και έχουν ανέβει και τιμές των βινιλίων στο Discogs πολύ. Και χρειάζεται να τα κάνουμε και αυτά. Παιδιά, αυτή την εποχή είναι λίγο παράξενο αυτό που συμβαίνει γενικότερα στην πιάτσα, στην σκηνή. Γιατί? Γιατί ενώ δεν έχουμε συναυλίες, είναι αυτό το live το οποίο παίζουν οι Night Stalker Suicidal την Παρασκευή που έρχεται και πολύ λίγα αυτά που έχουν ανακοινωθεί και κανείς δεν ξέρει αν θα γίνει. Όλος ο κόσμος μιλάει για συναυλίες παράλληλα. Όλοι έχουν στο μυαλό τους το καλοκαίρι που έρχεται και όλοι, ρε παιδί μου, είναι σαν ένα φανταστικό συναυλιακό πυρετό. Δεν ξέρω αν έχετε δει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αναμένουμε το καλοκαίρι και αν σας έχει ντριγκάρει κάτι από αυτά. Όλα. Όλα, Βασικά είναι σαν να περιμένεις το κοτόπουλο με πατάτες από τη μάνα σου. Σαν να σου λέει η μάνα σου ετοιμάζεται και να το περιμένεις. Αυτό περιμένουν όλοι. Το κοτόπουλο με πατάτες. Δηλαδή το λέω λιγάκι, ξέρεις. Καλά το είπε, ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά. Περιμένουν όλη τη μάνα τους να τους πει τρώμε. Ναι, δηλαδή εκτός από μουσική, ρε παιδί μου, η οποία αυτή είναι η δουλειά σας, αυτό είναι ένα πράγμα με το οποίο ασχολείστε όλα αυτά τα χρόνια, περιμένετε να ανοίξει αυτή η κατάσταση και σαν οπαδί της φάσης? Εννοείται, ήδη με το που άνοιξαν τα πρώτα λαϊβάδικα πήγαμε, τρέξαμε. Ναι. Δεν γίνεται. Ναι, και σαν οπαδί δεν το συζητάμε. Δηλαδή τώρα εδώ βλέπεις ότι στην Ελλάδα ακόμα έχει γίνει ο χαμός. Δηλαδή έχουν κλείσει 20 συναυλίες. Ναι. Είναι απίστευτο. Να δω πού θα βρούμε όλα αυτά τα χρήματα. Κάπου, ξέρω εγώ. Ναι. Σε όποιον αρέσει το κοτόπουλο, θα το πληρώσει. Καταπληκτικό αυτό. Λοιπόν, τι περιμένουμε την Παρασκευή, Αντρέα? Θα γίνει επιτέλους ένα σωστό live, γιατί κάναμε 2-3 αυτό που είπαμε με καθήμενους. Να γίνει επιτέλους και ένα σωστό live στην Αθήνα. Ναι. Όχι ξανά με καθήμενους, αυτό να είναι το σύνθημα. Μακάρι, δηλαδή, μακάρι. Όχι ξανά με καθήμενους και... Κανονική συναυλία, ο ένας πάνω στον άλλον, με υδρότα, με όλα. Μπράβο. Αυτό. Και κάναμε μόσπιτ. Αυτό. Γιατί στην Τεχνόπολη πήγαμε, πάθαμε μεγάλη πλάκα. Ναι. Δηλαδή βλέπαμε τον κόσμο να θέλει και να μην μπορεί. Και αυτό είναι άδικο και για τον κόσμο και για την πάντα επάνω. Αυτό. Okay, και πιστεύουμε θα γίνει μπάχαλο, είμαστε σίγουροι. Κάτι θέλει να σας ρωτήσει, Hellfire. Έλα λίγο, ρε Ελίνα, εδώ. Μια βόλτα. Θα μου επιτρέπετε να...
Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε ένα μπασίστα, έχουμε ένα drummer, έχουμε έτοιμο το rhythm section. Έχετε σκεφτεί να έχετε οι ένα... Μάγειρες, οι μάγειρες, οι έτσι. Και η Ελίνα μπασίστρια, είναι, καταλαβαίνει ακριβώς, τον πόνο ναι. του rhythm section. Οι μάγειρες της μπάντας. Εγώ είμαι υπέρ. Για project. Εγώ είμαι υπέρ γιατί με τους drummer είναι οι άνθρωποι που τα πηγαίνουν καλά, να ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυναμία στους drummer πάντα. Βέβαια. Βέβαια. Εγώ είμαι μπασίστας, ναι, θέλω ο drummer, τον έχω φίλο από κοντά πάντα. Και ο drummer με τον μπασίστα, να ξέρεις, δηλαδή. Εννοείται. Είναι, αυτό είναι στάνταρ. Εγώ το έχω πει, η καταστροφή στον παντών είναι οι κιθαρίστες. Ναι, και η πιο προβληματική. Πιο προβληματική. Στα ίσα. Είναι κανένα τζαμουάρισμα πάνω στο live. Λες, όπα. Όχι όλα τώρα. Έχεις βάλει ιδέες τώρα. Η αλήθεια δεν είχα σκεφτεί κάτι τέτοιο. Όσο και να μας προκαλεί, θα σταθούμε στα, ξέρεις, στα πόδια μας και θα το αφήσουμε για έκπληξη. Λες. Wow. Άφησε το για έκπληξη, γιατί. Κάνε καμιά πρόταση, να το δούμε. Λοιπόν, Ορφέα και μετά Αντρέα. Η κάμερά σου είναι αυτή εδώ, από τις 14 που έχουμε, όχι ο Γερανός. Ούτε άλλο ο Γερανό, αυτή η κεντρική. Oh. Εντάξει. Πες στον κόσμο γιατί πρέπει να έρθει την Παρασκευή στο φάζ. Ελάτε να μοσάρουμε επιτέλους. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Οκ. Okay. Αντρέα, πες κάτι στον κόσμο εκεί. Συναυλία live, επιτέλους, παιδιά. Μην το σκεφτείτε καν. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για την παρέα σας. Είδαμε νωρίτερα τους Suicidal Angels. Πάμε τώρα. Βλέπουμε τους Night Stalkers στο Αθάνατο Classic, το Children of the Sun και επανερχόμαστε στην κανονική μας τροή την Παρασκευή 24. Παραμονή, σας περιμένουμε όλους στο Fuzz Club. Φύγαμε. Η Power Paladin είναι ένα συγκρότημα που έρχεται από την Ισλανδία. Και τον καιρό αυτό κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ, όπου παίζουν αυτό το υψήφωνο με ιντενικό κάθετος, χελλοουινικό κάθετος, ραψοντικό power metal. Και πολλοί λένε πως είναι το νέο, δεν θα πω ακόμα μεγάλο όνομα, αλλά η μεγάλη ελπίδα για τον χώρο το συγκεκριμένο. Πολύ μελωδικές κιθάρες, full made in ήλα, φωνητικά προσκυνούν τον Μάικλ Κίσκε και φτάνουν στο Θεό. Περιμένουμε να ακούσουμε την δουλειά των Power Paladin και να δούμε αν όλα αυτά τα οποία λέγονται ευσταθούν ή όχι. Mm-hmm. Νέα. Νέα. Καταρχάς, Machine Head ετοιμάζονται για καινούργιο άλμπουμ. Τελικά θα βγάλουν άλμπουμ, δεν θα το συνεχίσουν. Τα πήρε πίσω αυτά που έλεγε. Ναι, με τα singles και αυτά, δεν βγαίνει. Ναι, αφού έλεγε θα βγάζω εγώ singles, έχει αλλάξει η εποχή και ακούω μόνο hip-hop και δεν ακούω metal και θα οδηγήσω το metal στη νέα εποχή και θα βγάζουμε μόνο τραγούδια. Ο δίσκος τελείωσε και τώρα τι, βγάζει δίσκο τώρα. Βγάζει δίσκο. Κολοτούμπα. Κανονικά. Κολοτούμπα, μεγάλη. Εντάξει, μπαντάρα είμαστε, και δεν το συζητάμε αυτό και σίγουρα περιμένουμε να ακούσουμε την μουσική του. Και κοίτα το γεγονός ότι ο Ρόμπο Φλιν μιλάει πολύ και του αρέσει να μιλάει και να γνωμοδοτεί επί παντός επιστητού. Είναι γι' αυτό ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, του χαρακτήρα του και κατά συνέπεια των Machine Head. Οπότε, μίλα. Μίλα. Το έχεις κερδίσει. Λοιπόν, έχουμε και τον Matt Heafy από Trivium. Τώρα, θέλω να μου το σχολιάσει αυτό, γιατί λέει ότι κάποια στιγμή ο Bruce Dickinson του είπε ότι θα έχει μία φωνή σαν τον Dio. Κάτσε, περίμενε τώρα, γιατί να μιλήσω δεν μπορώ. Αποσυντονίστηκα. Λοιπόν, πήγε ο Bruce Dickinson και είπε στον Matt τον Heafy τον Trivium ότι μια μέρα η φωνή σου θα είναι σαν του Ronnie Dio. Ναι. Και αυτό τώρα ο Matt Heafy βγαίνει και το λέει, καλά, τώρα, μου είπε αυτό ο Bruce Dickinson. Είναι, ναι, βέβαια. Κοίτα, είναι καταπληκτικός μουσικός, πάρα πολύ επιτυχημένη η μπάντα του, φανταστικός κιθαρίστας, video gamers και πρωταθλητής στο Jiu-Jitsu. Τα κάνει όλα αυτά πάρα πολύ καλά. Τώρα τενόρο δεν τον λες. Όχι. Δεν τον λες. Δηλαδή δεν τον βάζεις στην κατηγορία. Τον βάζεις στην κατηγορία με τους μεγάλους νέους μουσικούς, κάτω από τα 40 δηλαδή. Αλλά σε καμία περίπτωση θα πεις, για πες μου ρε παιδί μου, πέντε καταπληκτικούς τραγουδιστές που εμφανίστηκαν από το 2000 και μετά. Δεν θα πει κανείς ο Matt Heafy. Μπορεί να αναφερθεί στους Trivium ως μια μεγάλη μπάντα, αλλά τώρα. Λες δεν έχει να κάνει με κανένα εγγλέζικο χιουμόρ. Δεν ξέρω γιατί πολλές φορές και αυτοί τα λένε κάπως, ρε παιδί μου. Δηλαδή λένε κάτι και ξέρουν αυτό το φλέγμα που λένε το βρετανικό. Δηλαδή είναι ανέκφραστοι, είτε μιλούν σοβαρά, είτε μιλούν αστεία, είτε το εννοούν είτε δεν το εννοούν και το λένε έτσι. Και τώρα από το Λονδίνο στο Ορλάντο της Φλόριντα υπάρχει και ένας Ατλαντικός να πούμε που τα χωρίζει. Ένας Ατλαντικός. Ναι. Κάποια στιγμή να μας εξηγήσει κάποιος τι έγινε. Okay. Λοιπόν, τον Gabriel Fischer λέει για τα διάφορα σχόλια που θέλουν τους Celtic Frost να επανενωθούν. Εντάξει, θα επανενωθούν αν γίνει αυτό, σαν tribute. Και αυτό καθαρά για τον μπασίστα, τον Martin Eric Ain.
Και δεν το αποκλεί να γίνουν κάποια live στο μέλλον έτσι. Είχε κάνει μία δήλωση, ναι, που είπε ότι μπορεί να κάνουμε ένα-δύο σοου για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου μπασίστα μας. Αυτό βγήκε στα sites με headlines, με επικεφαλίδα. Η Celtic Frost. Ναι. Celtic, όχι Celtic είναι το σωστό. Ναι. Οι Celtic Frost επανενώνονται. Η επανένωση των Celtic Frost. Η επιστροφή των μεγάλων Celtic Frost. Και βγήκε ξανά ο Tom, ο Gabriel, ο Fisher, ο Warrior και είπε: εσείς δημοσιογραφοί, αράχτε. Δεν είπα ότι θα κάνω reunion της μπάντας. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Απλά δοθήσεις της ευκαιρίας για να τιμήσουμε τον συνιδρυτή του συγκροτήματος, τον Martin Eric Ain, ενδεχομένως να κάνουμε ένα ή δύο show σε κάποια στιγμή στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτή είναι η δήλωση. Ούτε επανενώνεται η μπάντα, ούτε νέο υλικό, ούτε περιοδίες, ούτε τίποτα. Ενδεχομένως να γίνει ένα ή δύο tribute show. Και να γίνει και εδώ. Να έρθουν και εδώ. Βεβαίως, θα το μεταφέρουμε. Ακούτε, κύριε Γιάννη. Να το μεταφέρετε, ναι. Παρά αυτό. Εσείς που είστε, έχετε τις γνωριμίες. Εντάξει. Λοιπόν, πάλι το Νέα Ιόμι. Κανονικά θα έπρεπε να τον έχουμε σε κάθε όν τον Τόνι Αϊόμι. Ναι. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε να κρατήσουμε τα προσχήματα όσο μπορούμε. Τώρα μας λέει ότι δεν αποκλεί καινούργια Black Sabbath show. Άλλος από εδώ. Ναι. Γενικά υπάρχει μια κολοτούμπα στον αέρα, αλλά δεν εννοεί τώρα πλέον. Δεν θα μιλάμε για μεγάλες περιοδίες. Αλλά κάποια μεμονωμένα show είναι στο πλάνο κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να γνωρίζω, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς λέγανε εκείνα τα συμβόλαια όπου διοργανωτές συναυλιών, promoters σε ολόκληρο τον κόσμο πλήρωσαν αδρά ώστε να έχουν στα χέρια τους την τελευταία περιοδία των Black Sabbath. Γιατί αυτό, όπως ξέρεις, συνοδεύεται και από χαρτιά τα οποία λένε ότι είναι η τελευταία, γι' αυτό και τα εισιτήρια κάνουν τόσο και μία σειρά πραγμάτων. Δεν ξέρω, προφανώς έχει κάποια χρονική. Λέει την τελευταία περιοδία. Ναι. Δεν λέει τελευταίο live. Αλλά πιάνουμε από εκεί. Ναι. Δεν ξέρω, όταν είπαν ότι θα κάνουν την τελευταία περιοδία, κάποιοι από εμάς το πιστέψαμε και ξενιτευτήκαμε να πάμε να πάρουμε λίγο μυρωδιά. Μακάρι να ξαναβγούν, να ξαναπαίξουν, ρε παιδί μου, κι ας είναι για μία ακόμα φορά η τελευταία ή ό,τι θέλει ας είναι. Μακάρι να γίνει. Να δούμε βίντεο. Να δούμε βίντεο. Τι έχουμε. Immolation. Εντάξει, Immolation τώρα, τη γνωστή συνομοταξία των Tribulation, Malevolent Creation, Incantation και όλα αυτά τα καταπληκτικά συγκροτήματα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για death metal με ISO, εγγύηση, ποιότητα. Πάμε να τους δούμε σε όλο καινούριο κλιπ. Και πανερχόμαστε, έχουμε λίγο δρόμο ακόμα μπροστά μας. Έχουμε λίγο δρόμο ακόμα. Immolation και τα λέμε. Απόστολα, ολοκέντρωγη Immolation. Αυτή είναι η ώρα, κανονικά, κυρίες και κύριοι, που θα έπρεπε να μιλήσουμε για τις επαιτίους, για το ποια άλμπουμ κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες. Έψαξα πάρα πολύ να βρω στα κοιτάπια μου, στα υπόγεια και στα σπήλαια του heavy metal και συνειδητοποίησα πως δεν έχει πολλές σημαντικές κυκλοφορίες αυτές τις μέρες. Κοντά στα Χριστούγεννα. Κοντά στα Χριστούγεννα έχουν ήδη τοποθετηθεί τα άλμπουμ νωρίτερα για να ετοιμαστεί η χριστουγεννιάτικη αγορά. Τώρα θα είναι μυστικά του επαγγελμάτος. Εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιους δίσκους, αλλά δεν νομίζω πως είναι δίσκοι οι οποίοι έχουν έτσι αφήσει κάποιο αποτύπωμα μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Οπότε να δούμε κανένα δυο νεάκια ακόμα. Ναι, έχουμε κι άλλο box set αυτή τη φορά από το Stangard. Oh. Είναι για τα 40 χρόνια της μπάντας. For a thousand beers, λέγεται. Δεν μπορεί να πώς τα λέω. Απόλυτα εδώ πέρα με το πνεύμα. Και ναι, εγώ θέλω να το πάρω και μόνο για τον τίτλο. Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Εντάξει, Tankard είναι η τέταρτη του γερμανικού Big Four στο thrash. Δηλαδή, άμα είναι η Creator, η Destruction, η Sodom, μάλλον η τέταρτη είναι η Tankard. Συνεχίζουν ακάθεκτοι μέχρι και σήμερα. Οι ίδιοι, μάλιστα, δηλώνουν πολύ ικανοποιημένοι και ευτυχισμένοι που ποτέ δεν έκαναν την πάντα δουλειά και προτεραιότητα και την είχαν πάντα ως πάργο, side project στην ζωή τους. Είχαν δηλαδή την καθημερινότητά τους και ασχολιόντουσαν με την πάντα συνειδητά και με συνέπεια μεν, αλλά όποτε μπορούσαν και όποτε τους άφηναν οι υπόλοιπες δραστηριότητές τους. Και αυτός λένε πως είναι ένας λόγος της μακροβιότητάς τους. Γιατί με τη μουσική που παίζουν και με τις μπύρες που παίρνουν, μάλλον θα πηγαίνουν πάρα πολλά χρόνια ως μουσική. Εν πάση περιπτώσει, στον δίσκο, στον box set αυτό, περιέχονται τα πρώτα τους άλμπουμ, αυτά που είχαν βγάλει με τη Noise Records μια φορά και ένα καιρό. Πολλά κλασικά άλμπουμ από αυτά. Και έχουμε και τους Napalm Death που θα βγάλουν ένα καινούριο mini άλμπουμ. Okay. Έτσι το λένε. Mm. 11 Φεβρουαρίου με τίτλο Resentment is always seismic, a final throw of throws. Μάλιστα, εντάξει, αυτό μάλλον έρχεται ως συνέχεια του προηγούμενου δίσκου τους, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ επιτυχημένος και πάρα πολύ καλός. Φαίνεται περίσσεψα κάποια τραγούδια. Δώστε στον κόσμο.
να έχει να απορρεύεται. Εντάξει, μια χαρά. Και οι Evergrey θα βγάλουν άλμπουμ, αλλά θα είναι live άλμπουμ, το οποίο είναι... Δεν χειροκροτάς εσύ. Εντάξει. Τώρα το κρατάει το χειροκρότημα, okay. Τα ξέρουμε ήδη. Λοιπόν, 28 Ιανουαρίου, Weightless βγάλανε ένα βίντεο από εκεί. Before the Aftermath, live in Gothenburg λέγεται το άλμπουμ. Είναι τώρα, ξέρεις, κάπως να κρατάμε λίγο την επικαιρότητα. Κάπως θα κρατάμε λίγο την επικαιρότητα. Έκανε και μια μεταγραφή πρόσφατα η Evergrey, αλλάξανε εταιρεία. Πήγαν από την AFM στην Napalm. Φαίνεται ότι χρωστάγανε και κάνα δίσκο. Ναι. Οπότε ξέρεις, πάρτε ένα ωραίο live album που πετυχαίνει την πάντα σε μια καταπληκτική βραδιά στην πόλη της, στο Gothenburg, μπροστά στο κοινό που την ακολουθεί πιστά όλα αυτά τα χρόνια και την βοηθάει να αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πολύπλοκα μεν σκοτεινά δε τραγούδια της. Φανταστικό. Γελάς. Και πάμε τώρα στον Ούντο, ο οποίος μας λέει για τη στιγμή που έχασε τα δικαιώματα του ονόματος του Accept, το οποίο λέει είναι το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας μου. Και κανονικά λέει αυτό το όνομα δεν ανήκει στον Γουλφ Χόφμαν, αλλά ανήκει σε μένα. Στενάχωρο είναι αυτό. Εντάξει, όντως στενάχωρο, θα είχε πλάκα να είχαμε σε κάποια φάση δύο Accept, όπως σε κάποια φάση είχαμε δύο Queensryche, με έχουν γίνει διάφορα τέτοια μέσα στον χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, κράτησε μια αξιοπρέπεια ο Ούντο από ό,τι φαίνεται. Πολύ ωραίες δουλειές βγάζει και ο Ούντο, καταπληκτικές δουλειές βγάζουν και οι Accept. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι no problem, πολύ καλή φάση. Έχουμε και τους μεν, έχουμε και τους δε και συνεχίζουμε. Αλλά η αλήθεια είναι πως εντάξει τώρα, Χόφμαν με τον Ούντο θα έπρεπε να είναι μαζί και να πάει έτσι αυτό το πράγμα. Πώς και δεν βρεθήκαν κάποια στιγμή με δύο, να έχουμε δύο Accept. Ναι, αυτό δεν ξέρω. Δεν θα μπορούσε να συμβεί. Φαίνεται πως έχει πολύ καλό δικηγόρο ή ο ένας ή ο άλλος. Μάλλον ο ένας. Μάλλον ο ένας. Και όχι ο άλλος. Άλλος όχι και τόσο καλό. Λοιπόν, έχουμε καινούργιο άλμπουμ από Crowbar. Okay. Έρχεται 4 Μαρτίου. Θα δούμε και βίντεο από εκεί. Ναι. Το άλμπουμ λέγεται Zero and Below. Βιντεάκι Chemical Gods. Chemical Gods, εντάξει. Ιστορική μπάντα σε αυτό το sludge doom. Ο Τιέρικο Γουίνσταϊν και μέλος των Down με τον Ανσέλμο μετά είναι ρυφομάστορας. Σε κάποια φάση όταν οι Down είχαν παίξει ένα rockwave, θυμάμαι πριν από χρόνια, ήταν την ίδια μέρα, παίζανε και οι Saxon. Και έπαιζε η Saxonara και ήταν από πίσω ο Κέρκο. Απολάμβανε, ξέρεις, το heavy metal, το τίμιο. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, μεγάλη μπάντα, πολύ σοβαρή σε αυτό που κάνουν. Πρέπει να είστε ενήλικοι για να δείτε το βίντεο το συγκεκριμένο στο YouTube, αλλά εντάξει, να το δούμε. Αυτή λοιπόν ήταν η Crowbar και ήρθε η ώρα για τίτλους τέλους, για αυλαία, για επίλογο, για γκράνα φινάλε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Ανανεώνουμε τηλεοπτικά για λίγο μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης Κυριακής, αλλά θα τα πούμε νωρίτερα στο πάρτι, στο live party του Metal Hammer, την Παρασκευή που έρχεται, στο Fuzz Club, όπου και θα απολαύσουμε τους Night Stalker, τους Suicidal Angels και τους Lazy Man's Load. Και μέχρι τότε να προτείνουμε και κάνα δισκάκι να ακούσουν οι φίλοι μας, αν δεν έχουν ιδέα, αν δεν έχουν έμπνευση κάποια στιγμή. Γιάννη. Όχι δισκάκι, δισκάρα, Θεογονία, Rotting Christ. Πω. Σάκη. Power Flame. Ναι ρε Σάκη. Καϊμακ. Σάββατατς. Όποιον να είναι, κάποιον. Ένα δισκάκι είπαμε, όχι μια πάντα. Χελβάιαρ. Ντίκινσον, Μπόλους του Πικάσο. Μπόλους του Πικάσο. Λοιπόν, Manowar το Into Glory Ride θα ακούτε χρονιάρες μέρες που είναι και στους παραδοσιακούς ρυθμούς του TV War που θέλουμε ένα κάπως διαφορετικό βίντεο για τον Grand Finale. Θα κλείσουμε με αυτόν τον καταπληκτικό τύπο, τον Ελβετό που ζούσε στη Νέα Υόρκη, γύρισε πίσω στην χώρα του και βγάζει ένα σκοτεινό ritualistic black metal, κάποιοι το είπανε. Γιάννη, πώς σου περιγράφουμε του Zillen Ardor? Tribal, ethnic, black έχει, metal. Έχει και το ritual, το έχει και το... Έχει απ' όλα. Έχει απ' όλα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει με τους Zillen Ardor, σας καληνυχτούμε, σας αποχαιρετούμε και για σήμερα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, τα φιλιά μας.